Ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία φετινή αγρότικα. Νομίζω ότι αυτή εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς. Ότι η γεωργία αλλάζει, η τεχνολογία έχει μπει μέσα στη γεωργική παραγωγή και νομίζω είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις Ευρώπης. Όχι μόνο μεγαλύτερη στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά στην πρώτη πεντάδα των μεγάλων αγροτικών εκθέσεων της Ευρώπης, να έρθουν οι επισκέπτες να δούνε, να μάθουν, να γνωρίσουν. Η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή με την ανακοίνωση των σχεδίων βελτίωσης. Νομίζω ότι θα βρούνε και πολλές υπηρεσίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις νέες δυνατότητες. Το 1950 εκθέτες είναι περίπου 30% η αύξηση στους εκθέτες. Η αντίστοιχη αύξηση στους υπαίθριους χώρους είναι στο 50%, δηλαδή 15%, γιατί πλέον δεν υπάρχουν χώροι, αφού αναγκαστικά το συνεδριακό μας κέντρο έγινε εκθετήριος χώρος για να εξυπηρετήσει τους εκθέτες. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων από όλο το φάσμα, έμφαση όπως είπαμε στην τεχνολογία, στη ρομποτική της γεωργίας, ανθοκομική που είναι επίσης μια, να το πω, καλλιέργεια η οποία δεν έχει την ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει στην Ελλάδα, αφιέρωμα και στα ημιφορτηγά τα αγροτικά, εκτός από το ότι το σύνολο σχεδόν της αγοράς των ελκυστήρων συμμετέχει εδώ. Μια προσπάθεια να έρθουν ξένοι εμπορικοί επισκέπτες. Φιλοξενούμε 500 μεγάλους ισχυρούς εμπορικούς αγοραστές από 25 χώρες για να δουν αυτή την εξαιρετική. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα ελκυστήρες να μην κάνουμε, αλλά κάνουμε πολύ καλή δουλειά στα παρελκόμενα. Σπαρτικές μηχανές, ψεκαστικά, και νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής, γιατί και ποιοτικά είναι πολύ καλά και στις τιμές είναι ανταγωνιστικά. Συνεπώς, νομίζω ότι όλο αυτό το μείγμα συνθέτει μια εξαιρετική διοργάνωση, η οποία νομίζω θα επαληθευθεί και από τα νούμερα των επισκεπτών, που σίγουρα αυτό το νούμερο θα είναι εξαψήφιο.